Πώς συναντήσατε τον άντρα σας? Ρωτεύτηκα και με ρωτεύτηκε. Πού τον γνωρίσατε? Είχα πάει στο μαγαζί τους μια φορά, γιατί στα αρχαία μου για το Ισραήλ το 1949, ήταν το πρώτο ταξίδι που κάναμε στο Ισραήλ, γιατί ήταν η αδερφή του πατέρα μου εκεί. Και πήγαμε γιατί ο ένας ο αδερφός του άντρα μου έμενε στο Ισραήλ. Είχαν φύγει με τον πόλεμο και μένουν Ισραήλ. Και πήγαμε τον πατέρα μου να μας δώσει κάποιο δέμα για να το πάμε στον μέλλοντα κουνιάδο μου. Και είδα τον άντρα μου εκεί από μακριά και νομίζω από εκείνη τη στιγμή τον ερωτεύτηκα. Και λέω, τι ωραίος αυτός, ήταν πολύ ωραίος άντρας. Λέω, δεν θα είναι ευραίος αυτός, γιατί είναι τόσο ωραίος. Πιο μεγάλος από μένα, είχαν 10 χρόνια διαφορά. Και μετά γνωριστήκαμε. Είχα την συνειφάδα μου, την Ιβέτ, η οποία φαγώθηκε να μας γνωρίσει. Βγήκαμε έξω και από εκεί πέρα εξελίχθηκε. Εκείνος από πού ήταν? Γεννημένος στη Χίο, αλλά μεγαλωμένος εδώ και εκείνος πάρα. Είχε έρθει 2 χρονών από τη Χίο. Γεννημένος το 17, από το 19 είχαν έρθει ήδη στην Αθήνα. Με την οικογένειά του. Ο γάμος, ποιος ήταν εκεί, ποιος ήρθε στο γάμο, θυμόσαστε? Στο γάμο το δικό μας, πάρα πολλοί κόσμος. Έγινε το 1952, ήταν κοσμικό γεγονός. Πολλοί, ακόμα φαντάζομαι να ήταν και η θεία σου η Ματούλα και πάρα πολλοίς γνωστός κόσμος, πολλοίς κόσμος. Ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου, διότι η οικογένεια του άντρα μου βοηθούσε πολύ το κέντρο τότε, την οργάνωση, την ένωση. Το κέντρο, την, πώς λέτε, ένωση κέντρο. Την ένωση κέντρο. Και είχε έρθει ο Γιώργος Παπανδρέου στο γάμο μας, ήταν πρωί, 12 το μεσημέρι. Πολύ έτσι κοσμικό γεγονός, με πάρα πολύ κόσμο. Πού έγινε? Στην συναγωγή Μελιδόνη 5. Και μετά πήγατε? Και μετά η κουνιάδα μου, η Αστέρη Κανχή, είχε ένα πολύ ωραίο σπίτι, μια μονοκατοικία, στην Ιωάννη Δροσοπούλου. Με ένα πελώριο κήπο. Και έγινε εκεί μεσημεριανή δεξίωση. Με ορχήστρα, με τραγουδιστές. Ήτανε ο κ. Μουρτζούκος, κειμένος από τα επίλεκτα με. Μάμε τώρα, ο Μίνος, ο Λεβής, που ήταν διευθυντής της τράπεζας, σας λέω, ο ανθρώπος είναι γνωστοί. Την ημέρα του γάμου μας, ο άντρας μου και εγώ, Μωυσής και Νέλη Ναχμία, το 1952, στην Αθήνα, Ελλάδα.